Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Εδώ είμαστε στο like της Δευτέρας, στο πρώτο like του Φλεβάρη. Και πώς περνάνε τελικά αυτοί οι μήνες έτσι. Άντε να μην λέω συνέχεια και τα ίδια και γίνομαι γραφική. Πάω να καθίσω στη θέση μας έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και να καλησπερίσω όχι τον Νίκο την Κορκά όπως ήθιστε κάθε Δευτέρα, μιας και ο Νίκος μας ταλαιπωρείται από τις ιώσεις της, από μία ιώση της εποχής. Και θα καλησπερίσω τον αγαπημένο μας τον Γιώργο τον Τουμπουλίδη, ο οποίος με το που έχει βρει και νέες πληροφορίες για ένα θέμα, για μια σειρά θα πω εγώ, που νομίζω ότι έχει κλέψει τις εντυπώσεις πολλών. Όχι μόνο αυτών που αγαπούν τα θρίλερ και τις περιπέτειες, αλλά ολόκληρο του τηλεοπτικού κοινού, νομίζω, Γιώργο μου, τι κάνεις. Καλά, εσύ, καλά. Το πήρα μόνο κατά... μόνο... Μια θα ολοκληρώσεις. Μόνο από αυτό. Μια σειρά θρίλερ, λοιπόν. Μια σειρά πραγματικά θρίλερ, μια σειρά που γενικότερα έχει κλέψει τις εντυπώσεις και έχει κλέψει όχι μόνο τις εντυπώσεις του τηλεοπτικού κοινού, αλλά και των κριτικών. Δέκατη εντολή. Δέκατη εντολή. Επιστρέφει. Επιστρέφει. 10 χρόνια μας κρατούσε συντροφιά. Εντάξει, με πολλές επαναλήψεις, πολλά επεισόδια που τα έχουμε ξαναδεί. Αλλά από τις πιο πετυχημένες σειρές. Και φέτος θα μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για τον Πάνο Κοκκινόπουλο και την έρευνα που κάνει για να έχει αυτό το αποτέλεσμα η σειρά. Μπράβο, και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, νομίζω, όλους. Η Παπαντή του Χριστού σήμερα, μεγάλη επίσης γιορτή της Ορθοδοξίας. Σήμερα γιορτάζει αναπεριοχή, δηλαδή σε κάποιες περιοχές θα γιορτάζουν τα ονόματα αυτά. Η Δέσποινα, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, η Υπακοή και η Παπαντή. Η Υπακοή και η Παπαντή γιορτάζουν γενικότερα, αλλά τα υπόλοιπα ονόματα που ανέφερα γιορτάζουν έτσι σε συγκεκριμένες περιοχές. Έχουμε παγκόσμιες ημέρες, έχουμε πολλά ωραία γεγονότα, έχουμε πάρα πολλά ωραία θέματα σήμερα που δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουμε να τα δούμε και όλα. Μιας και ο χρόνος είναι περιορισμένος, καταφέρανε και πάλι να μας βγάλουν εκτός προγράμματος, δεν πειράζει. V4 Βαρουφάκης λοιπόν, έτσι εμείς είμαστε με τον ένα και μοναδικό. Καλά παιδιά, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ασχολείται με το Βαρουφάκη. Όχι απλά ασχολείται, προσκυνά Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης κατάφερε, ανεξαρτήτως και ανεξαιρέτως το τι αποτέλεσμα θα φέρουν όλα αυτά, μιλάμε έτσι μέχρι τώρα, να αποτελεί τον πολιτικό που ονειρευόντουσαν και που ονειρεύονται και που θα ονειρεύονται, νομίζω, γενιές για γενιές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μιλά έτσι όπως θα θέλαμε όλοι να τα πούμε εκεί στους Γαλλο-Γερμανο-Ιταλούς. Είναι ο άνθρωπος που κατάφερε με την έτσι διαφορετική του προσέγγιση να τεράξει τα νερά στην Ευρώπη χωρίς προς το παρόν να έχουμε αρνητικές συνέπειες. Και είναι ο άνθρωπος στον οποίο δίνουν πολύ τα εύσημα και λόγω της τριπλής, νομίζω, τοποθέτησης του πλανητάρχη μας, του κυρίου Ομπάμα, υπέρ της χώρας μας. Κατάφερε να αναστατώσει Γερμανούς, κατάφερε να αναστατώσει Γάλλους, κυκλοφορούν τα πάντα στο διαδίκτυο και Ολλανδούς, ναι, σχετικά με τον Βαρουφάκη. Αυτό είναι το κορυφαίο V4 Βαρουφάκη, είναι από το V4 Victory, η ταινία. Γιατί τώρα... V4 Vendetta. V4 Vendetta, ναι, συγγνώμη. Η ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε... Η Νάταλι Πόρτμαν. Ναι, με τη μάσκα του ανώνυμου. Από εκεί που βλέπετε και στις αποκριές πολλούς ανθρώπους να φοράνε αυτή τη μάσκα, την άσπρη με το περίεργο μουστάκι και... Ωραία μάσκα, ναι. Ανώνυμος. Ανώνυμος λοιπόν, νομίζω το όνομά του άρχισε από V στην ταινία.
Ναι, ναι. Το ναι. όνομα του ήρωα που V τον λέγανε έτσι ακριβώς, V ή ξεκινούσε από V. Τέλος πάντων, αυτό ο συγκεκριμένος ήταν υπέρμαχος, ήταν ο μαχητής υπέρ της ελευθερίας. Κατά του συστήματος, σε μια εποχή που ακόμα απαγορευόταν να κυκλοφορείς έξω και να περπατάς ελεύθερα έξω τη νύχτα, εκείνος ήταν εκεί για να υπερασπιστεί τους πολίτες. Τον καταθηκάσαν, κάνανε, τρέξανε. Δύο ταινίες λοιπόν, δεν είχαν βγει. Νομίζω η πιο πρόσφατη και αυτή που επηρέασε και πάρα πολλούς είναι νομίζω το 2000-2010 εκεί πέρα από εκεί, κάπου ναι. μέσα. Δίφορα Βαρουφάκη λοιπόν, έτσι, ο μαχητής κατά του συστήματος υπέρ της ελεύθερης Ελλάδος και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Βίκε for like τώρα, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στα δικά μας. Τι θα πούμε σήμερα, τι να πούμε, να πάμε να δούμε, να πούμε τα δώρα μας, βεβαίως. Επιστρέψαμε λοιπόν στο like της Δευτέρας και η αλήθεια είναι πως έχω πολλά δώρα. Θα σας πω, θα δώσουμε ένα διήμερο ταξίδι στο αγαπημένο πατρικό, στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο, σε ένα υπέροχο ξενώνα εκεί πέρα στον Άγιο Αθανάσιο, για μετά τις αποκριές, έτσι. Όποιος το κερδίσει, δηλαδή, θα πάει μετά τις αποκριές. Αυτή η κλήρωση θα τρέξει και μέσω του Facebook και τηλεοπτικά ξεχωριστά. Δηλαδή, θα παίρνετε τηλέφωνο όσοι θέλετε μόνο για το ταξίδι. Με διανυκτέρευση, με πρωινό. Θα γίνει η κλήρωση αμέσως μετά την καθαρά Δευτέρα. Έτσι θα έχουμε πολύ χρόνο να μαζέψουμε ονόματα. Αυτό θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή. Βεβαίως, κανονικά. Και μέσω του Facebook, της επίσημης σελίδας μας Likes of Class, αλλά και μέσω των τηλεφώνων εδώ πέρα, τηλεφωνικού κέντρου στην εκπομπή μας. Σήμερα όμως θα κληρώσουμε την διπλή πρόσκληση για το 7D Live Cinema. Αυτή την εβδομάδα θα κληρώσουμε για μία ακόμη φορά τα ψώνια της εβδομάδας από τον πολίτικο Μπαχτσέ, τον γκουρμέ μανάβικο του Κώστα του Κολιού, ο οποίος προσφέρει μία σακούλα με τα ζαρζαβατόλα λαχανικά μας και μία σακούλα με τα φρουτάκια μας. Τι σημαίνει αυτό, ότι στη μία σακούλα θα έχετε όλα τα απαραίτητα για τη σαλατούλα σας. Μαρουλάκι, ντοματούλες, πιπερίτσες και όλα τα σχετικά. Στην άλλη σακούλα θα έχετε τα φρούτα της εβδομάδας. Μπανανούλες, μανταρινάκια, αυτά που κυκλοφορούν τώρα την εποχή αυτή. Όπως επίσης θα σας πω ότι μέχρι και το τέλος της εβδομάδος θα έχουμε δύο πολύ μεγάλα δώρα. Θα ξεκινήσω από σήμερα να σας λέω πως ο διαγωνισμός ξεκινάει σήμερα και η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη, 10 του μηνός. Αφορά μία περιποίηση προσώπου ανάλογα με τις ανάγκες σας, όχι ό,τι κι ό,τι. Δηλαδή έχεις λιπαρό δέρμα, σου δίνω εγώ μία περιποίηση, πηγαίνεις και δεν έχεις κανένα αποτέλεσμα. Ανάλογα λοιπόν με το τι ανάγκη έχει το πρόσωπό σας, η αισθητικός μας, η Ράνια Ισπυρίδου. Και από το κέντρο αισθητικής Spirit, το οποίο την Τετάρτη στις 11 του μηνός διοργανώνει μια πραγματικά καταπληκτική εκδήλωση, ανοιχτή προς το κοινό. Μπορείτε να πάτε στο Spirit, εκεί πέρα θα υπάρχουν μακιγέρ, make-up artist από την Αθήνα, αλλά και ειδικοί που θα μελετήσουν, θα χαρτογραφήσουν το δέρμα σας για να δουν τι ανάγκες έχετε. Τι χωνούλες, πυράκια, κοκκινίλες, οτιδήποτε μπορεί να έχουν μείνει από το παρελθόν. Θα σας πούνε πώς ακριβώς μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε. Εντελώς δωρεάν όλα αυτά. 11 Φεβρουαρίου, την Τετάρτη, την ερχόμενη, στο Spirit. Έτσι λοιπόν η Ράνια Ισπυρίδου θα προσφέρει σε μία κυρία που μας παρακολουθεί, για αρχή, το λέω αυτό γιατί θα έχουμε πολλά δώρα από το Spirit, μία περιποίηση προσώπου ανάλογα με τις ανάγκες σας. Θα πάρετε λοιπόν από εμάς την άλλη Τρίτη η νικήτρια, την Καρτούλα, η οποία θα έχει επάνω διάφορες επιλογές. Θα γίνει ο έλεγχος από τη Ράνια και θα επιλέξετε μαζί την κατάλληλη για εσάς. Άρα, 24-6-10-32-2-33 με εσωτερικό 2 για να πάρετε μέρος στις τρεις μεγάλες κληρώσεις, μία για την Παρασκευή, μία για τη Δευτέρα και μία για μετά την αποκριά, συν την 7D πρόσκληση που δίνουμε σήμερα για το live 7D σίνεμα της πόλης μας. Τώρα, η Παγκόσμια ημέρα υγρότοπων σήμερα. Και υγρότοπος έχει γίνει τουλάχιστον η μισή Δυτική Μακεδονία. Οπότε τι δεργιάζει. Ήταν και αυτό, ρε Γιώργο μου, που ζήσαμε αυτό το διήμερο. Αυτό με το χαλάζει πάλι. Να μα χαλάζει, να μα πλημμύρες, να βροχές. Κλειστή η οδός εκεί πέρα στα Κύλα. Όλα τα χωράφια πλημμυρισμένα. Σε περιοχές πολλά προβλήματα. Η Digia δεν παίζει, σου λέει, τα μεγάλα κανάλια. Αλήθεια σου λέω αυτό, έχουν πέσει. Τι γίνεται με τη Digia? Παίρνει ο κόσμος και παραπονιέται. Λέει, έχω πληρώσει, με έχουν βάλει σε αυτή τη διαδικασία και δεν έχω και εικόνα.
Και κάθομαι και μέσα λόγω βροχής και δεν βλέπω και τίποτα. Έτσι ακριβώς. Αέρας τρελός, τα πήρε και τα σήκωσε όλα. Γενικώς να πούμε. Να. Αλήθεια τώρα αυτό είναι στα σέρβι αυτό. Από το βατερό. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι στα σέρβι. Κάπως έτσι θα έπρεπε να κυκλοφορούμε αυτές τις μέρες. Κάπως έτσι. Με τις βάρκες και τα κανό μας. Χιονοθύελες ψηλά στο Καϊμάκτσαλεν, κλειστό το χιονοδρομικό κέντρο 2 ημέρες. Βροχές στο χαμηλά στον Άγιο Αθανάσιο. Θα σας πω, επειδή πήγα στον Άγιο Αθανάσιο το Σαββατοκύριακο, φτάνω Γιώργο, Σάββατο μεσημέρι προς απόγευμα, με 10 πόντους χιόνι. Αστράγαλο και πάνω σου, ναι, λέω. Ναι, ναι. Αλυσίδες τέτοια, ο κόσμος χαμός, να χιονίζει τρελά, οι δρόμοι κάτασπροι. Το χιονοδρομικό κλειστό λόγω χιονοθύελας, ο δρόμος να είναι απάτητος, ναι, προς το χιονοδρομικό. Σάββατο μετά από 2 ώρες, Λασπουργιό χαμός. Καταλαβαίνεις αυτό που βρέχει τρελά και όλο το χιόνι, ναι, γίνεται χάλι. Μέχρι και την Κυριακή το βράδυ πολύ βροχή. Κυριακή βράδυ ρίχνει ένα χιονάκι και το χιονοδρομικό παραμένει κλειστό. Δηλαδή, είναι εκεί που λένε οι άνθρωποι να δουλέψω, έρχεται ο νότιας. Έτσι, χαμός, πάρα πολύ χιόνι, παγωμένες πίστες. Σήμερα χιόνισε στη Γαλατινή. Ναι, ναι, και γενικώς και Νεάπολη, Καστοριά, ναι, Βασιλίτσα επάνω. Λες να μας στη Βασιλίτσα είχαν στην αρχή κάποια προβλήματα με τους ανέμους και το μόνο χιονοδρομικό που λειτουργήσε κανονικά το Σαββατοκύριακο ήταν αυτό της Βίγλα, στην Φλόρινα. Αν και εκεί πέρα η μετάβαση γινόταν μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Η αγαπημένη μας εκεί στη Φλόρινα, πολλά προβλήματα με το νερό. Δεν μπορούν να πιούν νερό από τη βρύση. Χαμός σου λέει στα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει μπουκάλι εμφιαλωμένο. Να πιούν ξινό νερό. Έχουν προμηθεί. Μα πόσο και με αυτό το ξινό νερό να ξεδιψάσεις. Έχουν πάρει όλα τα μπουκάλια από εκεί. Και υγροβιότοπους, λοιπόν, λέγαμε η Δυτική Μακεδονία, μιας και οι υγροβιότοποι είναι τα Δέλτα, τα Εψιλον, τα Β και τα Γάμα. Είναι τα Δέλτα, τα Έλλη, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι πηγές, οι εκβολές, οι ποταμοί και οι τεχνητές λίμνες. Και μου έλεγε ο Γιάννης ότι στο Βαθύλακο. Τι έγινε, Γιάννη μου, στο Βαθύλακο? Μιλάει στο τηλέφωνο τώρα. Πες μου λίγο, Γιάννη, στο Βαθύλακο, το πηγάδι στο Βαθύλακο που γέμισε νερό. Τι μου έλεγες? Αυτό έχω κάποια πληροφορία να πω για το Βαθύλακο. Βοήθησε με, Γιάννη. Μετά από 50 χρόνια, ναι, στο Βαθύλακο το πηγάδι. Ποιο, αγόρι μου? Πες μου, τι γέμισε? Η λίμνη του Βαθυλάκου. Α, η λίμνη προς το Σέρβι εννοείς, η τεχνητή λίμνη αυτή. Α, που πήγαμε και προχθές και την είδαμε έτσι. Γέμισε αυτή η λίμνη εκεί πέρα, μετά από 50 χρόνια. Φυσικά. Μάλιστα. Ορίστε. το πηγάδι πήγε το μυαλό, το πηγάδι του κυραμαριού που είχε προχθές τέτοιο. Το πηγάδι, να, γιατί και ο Φλεβάρης που πήγε τώρα είναι μήνας της αποκριάς. Είμαστε ήδη σε κλίμα. Και εμείς έχουμε πολλά πηγάδια εδώ πέρα στις αποκριές, φανούς πηγάδια. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε για την Παγκόσμια ημέρα υγροβιότοπου. Να δούμε, λέτε, το βίντεο και μετά να τα σχολιάσουμε, γιατί έχουμε και επίσης μια πολύ ωραία μέρα σήμερα στην Αμερική. Γιορτάζουν την ημέρα της μαρμότας. Α, wow. Πάμε να δούμε το βίντεο με τις Παγκόσμιες ημέρες και να επιστρέψουμε εδώ πέρα να τα σχολιάσουμε έτσι όπως εμείς ξέρουμε. Να σας δώσουμε πληροφορίες και φυσικά να προλάβουμε τα θέματά μας, γιατί είναι πολλά και πολύ ενδιαφέρουσα όλα. Ενδιαφέροντα. Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου σήμερα, και γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Φλεβάρι. Την ίδια μέρα, το 1977, υπογράφτηκε η σύμβαση για τους υγροτόπους στην πόλη Ρασμάρ του Ιράν, στις ακτές της Κασπίας θάλασσας. Οι υγρότοποι χαρακτηρίζονται τα δέλτα, τα έλλη, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι πηγές, οι εκβολές, οι ποταμοί και οι τεχνητές λίμνες. Η συνθήκη Ρασμάρ αποσκοπεί στην προστασία και τη συνεχή χρήση όλων των υγροτόπων μέσω εθνικών, τοπικών δράσεων και διακριτικής συνεργασίας ως μια συνεισφορά στην αηφόρο ανάπτυξη. Σαν σήμερα, το 1828, ιδρύεται η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, μετέπειτα Εθνική Τράπεζα, και καθιερώνεται ο Φίνικας ως εθνικό μας νόμισμα. Το 1922, ο Οδυσσέας του James Joyce κυκλοφορεί στο Παρίσι με 1000 αντίτυπα και προκαλεί αντιδράσεις. Σαν σήμερα, το 1937, εγκαινιάζεται το θέατρο της Μαρίκα Σκοτοπούλη στον ουρανοξύστη του Ρεξ επί της Οδό Πανεπιστημίου. Το 1947, μια φωτεινή επιγραφή με το σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι» αναρτάται στην Ακρόπολη. Οι δράστες συλλαμβάνονται και η αστυνομία ανακοινώνει ότι πίσω από το εγχείρημα κρύβεται κομμουνιστικός δάκτυλος.
Το 1980, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, προτείνει την μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ενώ, σαν σήμερα το 1985, ο Νίκος Αλέφαντος διαγράφεται από το Σύλλογο Ελλήνων Προπονητών για δηλώσεις του κατά του συναδέλφου του Γιάννη Μουζαράκη. «Είναι για να πουλάει λεμόνια στην Ομόνια», ήταν η χαρακτηριστική του φράση. Και επίσης καταδικάστηκε, όπως επίσης και για επίθεση στον δημοσιογράφο Κώστα Κέσαρη. Είναι για να πουλάει λεμόνια στην Ομόνια. Ωραία τάκα είναι αυτή. Ωραία. Εντάξει, γιατί να διαγράφει. Αλέφαντος. Αλέφαντος και Τσουκαλάς. Αυτοί οι αγαπημένοι μας. Επίσης, να πούμε ευτυχώς που δεν εισακούστηκε η πρόταση που έκανε ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής για την μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας. Δηλαδή, εκεί δεν μας έσαζε όχι ο Βαρουφάκης, ούτε όλο το σόι μαζί. Να πούμε για τους υγροδιότοπους, πως εδώ πέρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την συνθήκη Ρασμάρ, προστατεύονται 10 υγρότοποι. Το Δέλτα της Εύρου, η λίμνες της Μαρίδα και Βιστονίδα, το Πόρτο Λάγος και η γύρω λιμνοθάλασσες, το Δέλτα και η λιμνοθάλασσα του Νέστου, η τεχνητή λίμνη Κερκίνη, οι λίμνες Βόλβη και Κορώνια, τα Δέλτα των ποταμών Αξιού, Λιδία, Αλιάκμονα, ο Αμβρακικός Κόλπος, η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και η λιμνοθάλασσα Κοτίχη στο νομό Ηλίας. Πέραν αυτών όμως, όπως τονίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι υγρότοποι της χώρας μας υποβαθμίζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να χάνεται η μοναδική οικολογική τους αξία. Αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς, αλλίωση και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, απόρριψη στερεών και εκροή αστικών αποβλήτων, τα γνωρίζουμε αυτά. Παράνομη και αυθαίρετη δόμηση που πάνε και χτίζουν εκεί στους υδροβιότοπους δίπλα, υδρότοπους. Απόρριψη, εντατικοποίηση της γεωργίας, λαθροθυρία και ακόμη πολλά είναι από τα προβλήματα, από τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγρότοποι στην χώρα μας. Επίσης, έχουμε ένα καινούριο υγρότοπο εμείς. Εδώ στην Κοζάνη. Ναι, ανάμεσα, λίγο έξω από τα Κύλα, στον δρόμο προς το Λεμαϊδά. Ναι, ναι. Είναι ένας μεγάλος υγρότοπος. Χθες έγινε μια λακκουβανά. Ναι, νομίζω είναι υποπροστασία. Ναι, υποπροστασία. Τώρα η συνθήκη Ρασμάρ πρέπει να αναθεωρηθεί και να βάλει και αυτόν τον υγρότοπο μέσα. Και δεν μας φτάνουν οι υγρότοποι που έχουμε οι καινούργοι. Βλέπε λακκούβες, βλέπε και εγώ δεν ξέρω τι μπάρες, ανοιγμένους δρόμους. Έχουμε και τους φωνιάδες του δρόμου. Εξαιρετικούς οδηγούς εννοείς. Καλά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να σας πω κάτι. Το να περπατάμε, μας το μαθαίνουν από μικρή, αναγκαστικά πρέπει να κάνεις για να αυτοεξυπηρετήσει. Το να οδηγείς όμως, αν δεν το έχεις, δεν είναι απαραίτητο, κυρία μου. Εσείς με τα γυαλιά και το άσπρο, τι ήταν αυτό, Fiat, που παραλίγο να μου φάτε το σιτάρι σήμερα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Στρίβουμε, τρέχουμε, πάμε εδώ σε κεντρικούς δρόμους, πέρα, εδώ. Αφήστε να το πάρει ο άντρας σας, δεν έχετε άντρα. Φρείτε. Δεν σας φταίω εγώ. Πραγματικά. Δηλαδή υπάρχουν κάτι φωνιάδες στο δρόμο. Αυτό γίνεται, κύριε Βαρουφάκη, να βγάλετε άλλον έναν ίδιο εκεί πέρα που να είναι, πού να είναι, ποιο υπουργείο είναι αυτό που έχει να κάνει με... Προστασίας και περιβάλλοντος. Όχι προστασίας του πολίτη. Αυτό το υπουργείο που έχει να κάνει... Έτσι, Βίφορ Βαρουφάκης. Που έχει να κάνει με τις μετακινήσεις. Υπουργείο μεταφορών. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω αν είναι αυτό υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Να βγει ένας. Πώς είναι, ρε παιδί μου, η fashion police που θέλουμε να βγάλουμε, δηλαδή αστυνομική μόδα. Να υπάρχουν ειδικοί αστυνομικοί που να πιάνουν αυτούς, τους άσχετους και να τους παίρνουν μέσα. Αυτούς, ναι, αστυνομία, να τους αστυνομία τραγικού οδηγού να... Ναι, αστυνομία υποψήφιου φωνιά. Δηλαδή, εντάξει, αυτό ξεπερνά και τα σενάρια του Κοκκινόπουλου για τις 10 της εντολής. Το ξεπερνάω. Το ξεπερνάω και πάμε να δούμε την ημέρα της Μαρμότας. Πόσο μου αρέσει αυτή η ημέρα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Είναι και ταινία, την έχεις δει. Είναι και ταινία, δεν την έχω δει. Την έχω διαβάσει όμως την ταινία. Η ημέρα της Μαρμότας είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λες ότι καμιά φορά το λέμε κι εμείς ότι ξέρεις να σήμερα ήταν η ημέρα της Μαρμότας. Καταστάσεις επαναλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται, ναι, και επαναλαμβάνονται. Ναι. Την ίδια στιγμή πολλές φορές. Μου θυμίζει και εκείνο το άλλο που ανέβαινε κάποιος πάνω στο βουνό και με μια. Σε μια ταινία, το ποιο ήταν το Inception, ήτανε... Με το Αντικάπριο αυτό. Ναι, που είναι από έναν μύθο τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι μύθος ή ένα θρησκευτικό φαινόμενο, να μην σας γελάσω. Ανέβαζε κάποιος επάνω στο βουνό την πέτρα. Ναι, και αυτή ξανακατέβαινε. Ναι, και ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Τέλος πάντων, δεν το έχω αυτό για να μην σας λέω και την άνοια, γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Ναι, πάμε να δούμε τώρα την ημέρα της Μαρμότας, συγκεκριμένα που γιορτάζεται στην Αμερική. Είναι ένα μετεωρολογικό έθιμο στις ΗΠΑ και στον Καναδά.
με πρωταγωνίστρια τη Μαρμότα. Τι είναι τώρα η Μαρμότα? Τη βλέπουμε εδώ πέρα στις οθόνες μας. Είναι ένα είδος σκίουρου η Μαρμότα. Αν το τροκτικό βγει από τη φωλιά του και αποτύχει να δει τη σκιά του, ακούστε κυρίες και κύριοι, εξαιτίας του νεφελώδους καιρού, ο χειμώνας σύντομα θα τερματιστεί. Δηλαδή, βγαίνει η Μαρμότα από τη φωλιά, κοιτάει πίσω, δεν βλέπει σκιά. Τέρμα ο χειμώνας. Αν η μέρα τώρα είναι ηλιόλουστη και η Μαρμότα δει τη σκιά της και μπει αμέσως πίσω στη φωλιά της, τότε ο χειμώνας θα παραταθεί για 6 ακόμα εβδομάδες. Προφανώς τώρα εκεί τι κάνουνε. Βγάζουν σήμερα τις μαρμότες έξω, τις μαρμότες τους, από τη φωλιά. Κοίτα η Μαρμότα, βλέπει σκιά. Χαίρονται, τέρμα ο χειμώνας. Δεν βλέπει σκιά. Καταγράφουν εκεί με το ρολόγιο. Εμείς δεν άλλοι. Έχουμε. Εμείς να βγάλουμε. Το κορυφαίο που άκουσα πριν είναι, έρχεται ένας γνωστός κύριος και αγαπημένος και με ρωτάει αν ξέρω πού έχει εκτροφείο γαϊδάρων. Ξέρετε εσείς αν έχουμε εκτροφείο γαϊδουριού? Στην Κοζάνη δεν έχουμε. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν εκτροφεία γαϊδουριών. Υπάρχουν, γιατί βγαίνει και το. Επειδή είναι τώρα το γαϊδουρό. Το γουμαρόγαλο αυτό. Το γουμαρόγαλο. Πώς λέγεται. Γουμαρόγαλο. Το γάλα γαϊδούρας. Γαϊδάρας, ναι. Αυτό. Γαϊδούρας. Το οποίο σου λέει αυτό το βάζεις κάπου και γίνεσαι όμορφη. Είναι πανάκριβο και λέει ότι είναι και πολύ αποτελεσματικό έτσι σε δέρματα, σε. Το γάλα γαϊδάρας. Ναι. Α, γι' αυτό έψαχνε αυτό εκτροφείο γαϊδουρά. Σου λέει ολόκληρη Κοζάνη, δεν έχει ένα γαϊδουρά. Δηλαδή τώρα έχουμε κάνει level up, δηλαδή παίρνουμε και εκτρέφουμε και, και γαϊδούρια και παίρνουμε το γάλα. Γιατί όχι. Να δώσω ένα γάλα γαϊδάρας. Δωρό. Τι μου λέτε, πρέπει να βρω πρώτα ποιος το πουλάει. Στα Σέρβια. Έχει. Έχει γάλα γαϊδάρα στα Σέρβια. Υπάρχει εκεί μονάδα. Θέλω να τη βρω. Βεβαίως. Θα τα έχουμε μέσα στην εβδομάδα θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου στο κοντρόλ. Και να δώσω και γάλα γαϊδάρα αν είναι. Γιατί το γουμαρόγαλο νομίζω ότι δεν κάνει καλό. Τι είναι αυτό. Μάλιστα. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Στην Αμερική, όχι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Το έθιμο αυτό συγκεκριμένα, τη Μαρμότα που τη βγάζουν έξω, το έφεραν στον νέο κόσμο Γερμανοί μετανάστες. Όλοι οι Γερμανοί τα φέρνουν τελικά. Πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Εφευρετικότατοι. Τον 18ο αιώνα και από το 1887 εκδηλώνεται κάθε χρόνο στις 2 του Φλεβάρι. Δηλαδή βγάζουν τις μαρμότες τους έξω. Η πιο γνωστή πρόβλεψη γίνεται από τις μαρμότες της περιοχής Πανξατόνη της Πενσιλβάνιας. Δηλαδή εκεί η μαρμότα τους, στην Πενσιλβάνια, η μαρμότα πέφτει πάντα μέσα. Την ξέρει τη σκιά, τη βλέπει, δεν το τη βλέπει. Το medium μαρμότα της Πενσιλβάνια. Έτσι, μετεωρολογικό medium είναι αυτό. Καθώς είναι αυτή που τραβάει όλα τα φώτα της δημοσιότητας η Πενσιλβάνια και αυτή η περιοχή και οι μαρμότες της. Υπάρχουν παρατηρητές του φαινομένου που δίνουν ονόματα στις μαρμότες και καταγράφουν τα ποσοστά επιτυχίας των μετεωρολογικών προβλέψεών τους. Πώς είχαμε εμείς κάποια στιγμή το δελφίνι ήταν αυτό που προέβλεπε τις εκλογές. Φάλαινα ήτανε. Δελφίνι τι ήταν, κατσίκι. Χταπόδι, ο Πολ, μπράβο. Ο Πολ το χταπόδι, καλά, εντάξει, δεν έχω. Το Μουντιάλ προέβλεπε ο Πολ το χταπόδι. Okay. Τώρα η μαρμότα αυτή, η οποία έχει και όνομα, όποια μαρμότα πετύχει περισσότερο, προφανώς παίρνει και κάποιο βραβείο. Βέβαια. Πάντως, έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Κλιματικών Δεδομένων των ΗΠΑ έδειξε ότι οι επιτυχημένες προβλέψεις της μαρμότας δεν ξεπερνούν το 39%. Μικρό το ποσοστό. Μικρά ποσοστά. Η μέρα της Μορμότας έγινε γνωστή από την ομώνυμη κωμωδία του 1993 που σκηνοθέτησε ο Χάρλοντ Ράμις με πρωταγωνιστές τον Μπιλ Μάρεϊ και την Αντ Μακντάουελ. Από τότε η έκφραση Mormot Day ή μάλλον Groundhog Day. Τι είναι γερμανικό? Είναι το Groundhog, είναι η μαρμότα. Πέρασε στο αμερικανικό λεξιλόγιο και σημαίνει μία διαρκώς επαναλαμβανόμενη κακή κατάσταση. Αυτό που είπαμε λοιπόν. Δεν είναι σαν ο νόμος του Μέρφη που λένε, όχι άλλο είναι αυτό. Όχι, δεν έχει απόλυτα σχέση με αυτό. Είναι αυτό ότι βγαίνεις, μπαίνει, βγαίνει η μαρμότα μέσα έξω να δείτε τη σκιά της. Ντεζαβού δηλαδή. Συνέχεια επαναλαμβανόμενη κακή κατάσταση που συμβαίνει και τα σχετικά. Μάλιστα, τα είδαμε και αυτά. Πάω προχθές λοιπόν πριν φύγω, Γιώργο μου. Για καϊμάκ, σταματάω σε έναν φίλο μας εδώ στην Κοζάνη στο Πάμε Πακέτο. Το γνωστό το κάνει κεμπάπ σε ψωμάκι. Αυτό, και αυτό ήταν που έβαλε στο Facebook. Σταματάω λοιπόν στο Πάμε Πακέτο και όχι στο Πάμε Πακέτο της, την εκπομπή. Γιατί όλοι αυτό κατάλαβαν. Όχι, μόνο εσύ, γιατί είχε και tag τοποθεσία. Πάμε Πακέτο, Κοζάνη, ψητοπολείο και εγώ μπήκα στο YouTube μετά να ψάξω την εκπομπή που ήταν. Ακούστε τώρα.
αγαπημένη μου φίλη. Μπαίνει η Λίτσα μέσα, κάνω μία έτσι να πάρω ένα σαντουιτσάκι, λέω δεν θα βλέπω καλά από την πείνα. Κάνω δύο έτσι να πάρω ένα σαντουιτσάκι, πάλι λέω δεν θα βλέπω καλά από την πείνα, γιατί σαν να βλέπω όλο τον πώς το λέγανε τον Ουγγαρέζο. Δημήτρη. Το Δημήτρη τον Ουγγαρέζο να κάθεται εδώ δίπλα μου. Χαχαχαχαχα, ο Ουγγαρέζος γελούσε, έχω αποκλειστικό με γέλιο Ουγγαρέζο, νάτο. Πολύ γέλιο ο Ουγγαρέζος, περνούσαν πολύ καλά. Θα σας πω ότι στη συζήτηση κάτι λέγανε για το θέμα τον Αναστασιάδη. Δεν άκουσα όμως περισσότερα. Τσακ λοιπόν, εκεί που πάω εγώ να πάρω το σάντουιτς, βγάζω το κινητό, καταλαβαίνετε τι γίνεται και αρχίζω και τραβάω. Με καρφώνει μία, δεν μπορώ να τραβήξω πολύ να σας το φέρω. Λέω, να τον σταματήσω τον Ουγγαρέζο, να του πω να μου δώσει μια δήλωση. Βαριόμουνα. Ναι. Τώρα λέω σιγά να το σταματάω. Τι, και βγάλει τις κάμερες από το αυτοκίνητο και φώναξε τον Κοσμά να τραβήξει και άντε να το ρωτήσεις. Αναρωτιέμαι όμως εγώ, τι κάνει ο Ουγγαρέζος στην Κοζάνη. Εδώ είναι η απορία. Τσακ, μετά μπαίνω Instagram, βλέπω φώτο. Την έχει ανεβάσει ο ίδιος ο Ουγγαρέζος και μου λύνει την απορία και μου λέει ότι ο Δημήτρης ο Ουγγαρέζος μαζί με τον Σταμάτη τον Ντιν-Νταν-Ντον, Ντιν-Νταν-Ντον, ναι, παρουσιάζουν τη γνωστή πετυχημένη εκπομπή Μάπες στον ρυθμό 949. Μια εκπομπή με τρελό γέλιο, μια τρομερή εκπομπή θεωρώ. Κάνανε λοιπόν ένα road trip στην περιφέρεια για να επισκεφτούν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι να μεταδίδουν το πρόγραμμα του ρυθμού 949 και φυσικά να μεταδίδουν και την εκπομπή τους έτσι ώστε να γνωριστούν και με τους ακροατές, να γνωριστούν εκεί με τους ιδιοκτήτες και να περάσουν ωραία. Πού μεταδίδεται ο ρυθμός 949? Καστοριά. Σταματάνε όμως λέει πηγαίνοντας Καστοριά να μην σταματήσω να φάω εκεί που έχει ωραία πίτσα και ωραίο κεμπάπ στο πάμε πακέτο. Σταματάνε λοιπόν εκεί, τρώνε, γελάνε πολύ ωραία. Μαζί τους, ο ηχολήπτης τους, εκτός από τον Σταμάτη και τον Δημήτρη, θα πω και τα ονόματα, Τσεκούρας νομίζω λέγεται, για δώστε μου ένα λεπτάκι. Η διευθύντρια παραγωγής, υπεύθυνη παραγωγής, η Ελένη Βουλγαράκη, κούκλα που βλέπετε εκεί πέρα, η Ξανθιά, η οποία με πιάσε εμένα, γιατί με βλέπει που κοιτάω, μια κοιτάω δύο και αρχίζει και μου χαμογελάει. Σου λέει ναι, σαν να μου λέει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι. Νομίζω ότι εγώ τώρα είμαι από αυτές τις φανς και θα αρχίζω να σχίζω τα ρούχα μου εκεί πέρα. Είσαι γκρούπης και θα ήθελες μια φωτογραφία. Έλα, και μετά η άλλη που βλέπει λέει, σε βγάζει φωτογραφία αυτή. Πού να ξέρετε, εγώ είμαι δαιμόνιος ρεπόρτερ. Και πηγαίνω και τρώω εκεί που εσείς έρχεστε από την Αθήνα και τρώτε στην περιοχή. Δηλαδή, απίστευτο ήταν τι αυτό. Τι timing ήταν αυτό. Τι timing. Η πείνα σου με την πείνα. Και έψαχνα μαγαζιά, σου λέω πού να φάω κάτι, πού να φάω κάτι. Περνούσα. Αλλά θα πάω εδώ στο φίλο μου και τον πελάτη μας, θα πάμε το πακέτο. Yeah. Τσακ μέσα. Τι γίνεται τώρα. Το βράδυ πήγε κι άλλο στην Καστοριά. Ο φίλος σου. Πήγε. Ο Χρήστος. Ο Νέζος. Αν νόμιζα ο Χολίδης. Όχι. Είσαι και με το Χολίδη φίλος. Είμαι. Ο φίλος μας λοιπόν, ο Χρήστος ο Νέσος, ο οποίος αγαπά την Καστοριά. Έχει κάνει και πολλές εκπομπές εκεί πέρα και με την Τέμι, νομίζω, έχει κάνει στην Καστοριά. Και με την Μελίνα Σλανίδου. Μελίνα Σλανίδου, μπράβο. Πήγε και αυτός, γιατί λείπει ο Μάης ότι 40 όχι και άλλα τέτοιες παροιμίες. Και περάσανε πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, εμείς τους πιάσαμε στα πράσα. Βλέπετε εδώ πέρα τα πράσα. Ο Δημήτρης, ο οποίος Δημήτρης έχω να σας πω ότι από κοντά είναι λεπτούλης, κοντούλης, δηλαδή μοιάζει με παιδάκι, ρε παιδί μου. Ναι, είναι baby 19, face. Λεπτούλης δεν είναι όμως. Λεπτούλης είναι. Είναι λίγο. Όχι, λεπτούλης. Τσουκοτούλης στα μπουτάκια. Δεν ξέρω, δεν μου σηκώθηκε. Καθιστώ όπως τον είδα, λεπτούλης. Α, τον είδες down-down εσύ. Ναι, λεπτούλης. Θα σας πω και τι έτρωγε. Τρώγανε πίτσα. Συγκεκριμένα. Βέβαια ο Δημήτρης είχε πολλά αποκόμματα πάνω στο πιάτο του. Δεν τρώει τις γωνίες, μάλλον. Μάλλον δεν τρώει τις γωνίες. Δηλαδή είχε πολλές γωνίες. Ναι. Και πολύ ωραία που περνάγανε εκεί πέρα, γελάσανε πολύ μαζί και με αυτούς. Περάσαμε κι εμείς τώρα ένα δεκάλεπτο, ωραία. Όχι διαφημίσεις, δεν πάω. Περιμένετε. Τι, νομίζετε ότι η Κοζάνη είναι διάσημη μόνο επειδή ήρθε ο Ουγγαρέζος? Όχι κυρίες και κύριοι. Παίρνω σήμερα το πρωί να ξεφυλίσω τις εφημερίδες για να διαβάσω. Έχει πιάσει εργατικός πυρετός πάντως. Δεν υπάρχει, σου λέω, Γιώργο μου. Και τι ανακαλύπτω. Σαλόνι στο θέμα. Business stories. Α, μάλιστα. Στο θέμα ο κύριος Φίλιππος Ιωαννίδης. Ναι, ο δικός μας. Το θέμα λοιπόν βγάζει το business, βγάζει ένα ένθετο μέσα το business stories, όπου εκεί πέρα αναφέρεται σε διάφορες επιχειρήσεις. Να πούμε πως το συγκεκριμένο αφιέρωμα δεν αποτελεί μέρος διαφήμισης, διαφημιστικής καταχώρησης της εταιρείας. Ψάξανε λοιπόν μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, ομίλους, κολεκτίβα, δηλαδή συνεργάτες που κάνουν συνεργασίες έτσι, οι οποίες επιβιώνουν και όχι απλά επιβιώνουν, βγάζουν και κέρδος
αυτή την περίοδο. Ξεκινώντας λοιπόν τα Welcome Stores από Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, έχουν καταφέρει να αναπτύξουν τη δράση τους σε όλη τη χώρα, με 42 καταστήματα. Γίνεται μία πραγματικά έτσι, αναφορά και στο πρόσωπο του κυρίου Ιωαννίδη, μιας και ως πρόεδρος της συγκεκριμένης αλυσίδας, του συγκεκριμένου ομίλου, κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις. Μια λοιπόν γίνεται μια πολύ μεγάλη αναφορά σχετικά με το πώς μπορείς να επιβιώσεις, πώς μπορείς να στήσεις, τι σημαίνει να έχεις μια πετυχημένη εταιρεία, επιχείρηση, πώς μπορεί ένας όμιλος να αναπτυχθεί μέσα σε μια περίοδο κρίσης, πόσα ήταν τα προβλήματα και πώς τα αντιμετώπισαν και πολλά ακόμη θέματα. Welcome Stores λοιπόν, τα οποία Welcome Stores, σας είπα και από την προηγούμενη εβδομάδα, από την επόμενη εβδομάδα θα μας δώσουν καταπληκτικά δώρα για όλους εσάς, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο επιτυχημένοι, είναι και πολλοί φιλάνθρωποι και αγαπούν τους πελάτες τους και θέλουν με κάθε τρόπο να ενισχύσουν. Ενισχύσουν έτσι και να τους βοηθήσουν. Συγχαρητήρια πάρα πολλά στον κύριο Ιωαννίδη και στη συγκεκριμένη εταιρεία, Welcome Stores, εταιρεία δυνατή και δεμένη σαν οικογένεια. Τον βλέπετε εδώ πέρα, του έχουν κάνει και μια τύπου καρικατούρα, έτσι ένα σκιτσάκι από κάτω με το πρόσωπό του. Στο πρώτο θέμα λοιπόν, το χθεσινό, της Κυριακής. Κάθε Κυριακή κυκλοφορεί νομίζω στο πρώτο θέμα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εντάξει, να πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε σε διαφημίσεις και πριν περάσουμε να δούμε την 10η εντολή και αποκλειστικές φωτογραφίες, αποκλειστικές δηλώσεις. Από επεισόδια που δεν έχουν προβληθεί ακόμα. Έτσι, από τα καινούργια, από αυτά που έρχονται. Ναι, ναι. Να πούμε πως το 24-60-10-32-233 είναι ανοιχτό. Σήμερα κληρώνουμε πρόσκληση για το 7D Live Cinema της πόλης μας. Την Παρασκευή δίνουμε τα ψώνια της εβδομάδας από το πολίτικο μπαχτσέ, το κουρμέ μανάβικο της πόλης της Κοζάνης. Την Τρίτη κληρώνουμε την περιποίηση ομορφιάς, περιποίηση προσώπου από τη Ράνια Σπυρίδου και το Σπύρι, το νέο κέντρο αισθητικής στην πόλη μας, το οποίο κάνει θαύματα. Πάμε. Θα πάμε βεβαίως και θα δείξουμε και αποκλειστικό ρεπορτάζ εδώ από τη Ράνια. Και τέλος, την καθαρά Τρίτη που λέμε κι εμείς, θα δώσουμε το διήμερο ταξιδάκι στον παλιό Άγιο Αθανάσιο, έτσι να αποφορτιστείτε για από το χορό της αποκρίας. Δεν δίνουμε στην αποκρία, γιατί στην αποκρία πρέπει να έρθουν στην Κοζάνη άνθρωποι. Βέβαια. Έτσι, την καλύτερη περίοδο δίνεις. Βεβαίως. Μετά λοιπόν την αποκρία, να πάτε ένα διήμερο, να χαλαρώσετε, να περάσετε ωραία στον Ξενώνα Πάτρικο. Πάμε σε διαφημισούλες, αφού, Κοσμά, θέλω να με βοηθήσεις σε αυτό, δούμε πώς όταν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, έχουν έμπνευση, μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν και να δημιουργήσουν κάνοντάς μας να γελάσουμε τρελά. Φαντάζεσαι, λοιπόν, τον εαυτό σου τώρα. Καλή ώρα, έτσι όπως κάθεσαι. Δώσ' μου Γιώργο, σε παρακαλώ. Να δω λίγο Γιώργο. Φαντάζομαι. Πολύ ωραία, έτσι, όπως κάθεσαι και κάνεις τις κινήσεις σου με τα χέρια σου. Παίρνεις ένα πιάτο να φας, το φαγητό σου. Να ήταν όλο έτσι Γιώργος, αλλά το πρόσωπο σκύλος. Ο Χριστός και Απόστολος. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ένα ανθρωπόμορφο σκυλί, πώς θα μπορούσε να λειτουργεί, βλέπε, λειτουργεί ανθρώπου δίπλα, με λειτουργεί ανθρωπόμορφου σκύλιου. Για να δούμε τι έχουν εμπνευστεί και να περάσουμε σε διαφημίσεις. Thank you.
Όταν η επιχείρησή σας πρέπει να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά, έχουμε τη λύση. Ψηφιακά εκτυπωτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ανάλυσης και ποιοτικού αποτελέσματος με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος, Κόνη Καμπινόλη. Επίσημος αντιπρόσωπος, Νομών Κοζάνης, Γρεβενών Φλόρινας. C-Basic Group. Θα μας βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Κοζάνης, Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Σικαλόπουλος Βασίλειος. Κέντρο Αισθητικής Ελένη Στεφάνου. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος φροντίζει την εξωτερική σας εμφάνιση. Εξατομικεύουμε τις ανάγκες σας, κάνοντας την καλύτερη δυνατή διάγνωση, επιλέγοντας τη μέθοδο που ευετείται για εσάς. Με χρήση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, καλλιτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής, επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παρέχουμε περιποίησης προσώπου, σώματος, αποτριχώσεις, καθώς επίσης και μακιγιάζ. Προσφέρουμε ειδικές τιμές για μαθητές και φοιτητές, πακέτα προσφορών για την περιποίησή σας και δωροεπιταγές ιδανικές για δώρους στους αγαπημένους σας. Στο χώρο μας πουλούνται επίσης και εξειδικευμένα προϊόντα. Κέντρο Αισθητικής Ελένη Στεφάνου. Από το 1991 η εταιρεία Σωτηριάδης σας προσφέρει αξιόπιστες λύσεις στη θέρμανση, το κλιματισμό, τα ηλιακά συστήματα. Με τεχνογνωσία και εμπειρία σας παρέχουμε άριστη εξυπηρέτηση και εγγυημένη ποιότητα. Οικονομία στη θέρμανση έως 80%. Θέρμανση δαπέδου με 30 χρόνια εγγύηση. Λέβητες συμπυκνωμάτων πετρελαίου και αερίου. Λέβητες ξύλου και πέλετ. Αντλίες θερμότητας. Γεωθερμία. Ηλιακά συστήματα, ηλιακή θέρμανση. Υβριδικά συστήματα θέρμανσης. Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, ενεργειακά πιστοποιητικά, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. Κεντρικά συστήματα κλιματισμού και αερισμού. Ό,τι κτίριο και αν έχετε, κατοικία, ξενοδοχείο, βιοτεχνία, βιομηχανία, έχουμε τη λύση για οικονομική και ποιοτική θέρμανση. Στόχος μας, η ικανοποίηση των αναγκών σας. Καταγράφουμε, μελετάμε, προτείνουμε ιδανικές λύσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προμελέτη. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, Σωτηριάδης. Ιωνίας 3, Κοζάνη. Τηλέφωνο 24610 40135. Για οικονομία στη θέρμανση. Thank you.
Αποκριές στην Κοζάνη με αποκριάτικα Ρωμαίου. Στιγμές χαράς και ξεφαντώματος, στιγμές μεταμφίεσης και συνάντησης στο χρόνο. Ντυθείτε κουρσάρι, χίπιδες, χανούμισες, πειρατές και κλόουν. Με στολές και αξεσουάρ από το κατάστημα Ρωμαίου. Τρελές αποκριάτικες προσφορές. Με παιδικές στολές από 10 ευρώ. Ενοικίαση στολών για ενήλικες σε απίστευτες τιμές. Ειδικές τιμές για φοιτητές και συλλόγους. Αποκριάτικα Ρωμαίου. Πλατεία Τιάλιου, λίγο πιο πάνω από τα Γκούντι στην Κοζάνη. Τηλέφωνο 2461-0-24401. Και ποιος δεν θέλει περισσότερη ενέργεια, ζωτικότητα, ευεξία, αύξηση της ερωτικής διάθεσης, νεανικότητα και βελτίωση της υγείας. Τώρα όλα αυτά μπορείτε να τα αποκτήσετε εύκολα και με φυσικό τρόπο. Με τα Superfoods, τα θαύματα της φύσης. Εναλλακτικές καλλιέργειες, υπερτροφές, Λευτέρης Γιαλατζής, στα Σέρβια Κοζάνη, στη Διασταύρωση Κραντιδίων. Αρώνια, γκοτζιμπέρι, μυρτήλα, υποφαές, cranberry. Καταναλώστε καθημερινά τα Superfoods για καλή λειτουργία του οργανισμού, αποτοξίνωση, αναζωογόνηση, τόνωση του ανισοποιητικού συστήματος και υγεία. Ακόμη, σε εμάς τα βρείτε φραγκοστάφυλλα, βατόμουρα, μούρα, διάφορα βότανα, αλόε βέρα και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, www.ultrafita.superfoods.com. Εναλλακτικές καλλιέργειες, υπερτροφές, Λευτέρης Γιαλετζής, στα Σέρβια Κοζάνη, στη Διασταύρωση Κανιδίων. Όταν η πολυτέλεια συναντά την απλότητα. Όταν η προσωπική στιγμή γίνεται κοινωνική εκδήλωση. Όταν η ευτυχία είναι ανυπέρβλητη. Τότε η επιλογή είναι συμμετρία. Η αίθουσα που φιλοξενεί τις δεξιώσεις σας με στυλ και σεβασμό. Ανακαινισμένος χώρος που προσφέρει γαλήνη και διασκέδαση κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Συμμετρία. Κάνει την πολυτέλεια κομμάτι της ζωής σας. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Ζου για το σκυλάκι, το γατάκι, το πουλάκι, το ψαράκι. Τροφές, φάρμακα, αξεσουάρ, ρούχα, παιχνίδια, καλοπισμός. Μόνο πιστοποιημένα προϊόντα των μεγαλύτερων εταιριών για υγεία και φροντίδα στο κατοικίδιό σας. Εξειδίκευση με την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Ζου. Τα πάντα για τους πιο πιστούς μας φίλους. Εδέσεις 1 και Κέρτσου στην Κοζάνη. Να στείλουμε τα φιλιά μας σε αυτό το σημείο σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, στην αγαπημένη μας την Καστοριά, στην Φλόρινα, στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, στα Σέρβια και φυσικά στους καινούριους μας τηλεθεατές, στην Λάρισα, στο Βόλο, στα Φάρσαλα και στα Γιάννενα. Στο Αμίντεο δεν πιάνει. Και βέβαια στο Αμίντεο. Και εκεί να στείλουμε χαιρετισμούς. Και βέβαια θα στείλουμε χαιρετισμούς που έχουν και πρόβλημα οι κάτοικοι του Αμίντεου με την DJ μας έχουν ενημερώσει όσον αφορά τα πανελλαδική εμβέλεια στη τηλεοπτικά δίκτυα. Μπήκαμε στο Φλεβάρι και δεν είπαμε τίποτα για τον αγαπημένο μου στο Φλεβάρι. Και να τον δω, θέλω λίγο εγώ το Φλεβάρι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δείξε μου, Κοσμά μου, το Φλεβάρι. Γιατί ο Φλεβάρις είναι ο δεύτερος μήνας του έτους, με διάρκεια 28 ημέρες, στα κοινά έτη 29 ημέρες. Παλιότερα ήταν ο 12ος και τελευταίος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου. Εκεί όμως, γύρω στο 153 π.Χ., όταν Ιανουάριος έγινε πρώτος μήνας, πήγε Φλεβάρις και έγινε δεύτερος και από τότε διατηρήθηκε σαν δεύτερος μήνας. Του πάει, νομίζω. Και του πάει, ναι, του πάει σαν δεύτερος μήνας. Είναι ο τελευταίος μήνας του χειμώνα, είναι ο μήνας της αποκριάς. Είναι ο τελευταίος μήνας του χειμώνα για την υπόλοιπη Ελλάδα, όχι για εμάς. Ναι, θα φανεί η αλήθεια. Είναι προς το πρώτο είναι ο τελευταίος μήνας του, έτσι, επισήμως. Του φθινοπόρου, ναι. Με αυτά που μας κάνει. Να πούμε πως είναι ο μήνας, ναι, της αποκριάς, των ερωτευμένων. Έτσι, δεν σου άρεσε και έχω εγώ αφιέρωμα. Έχεις για το Άγιο Βαλεντίνο. Βαλεντίνο. Να δούμε τη μέρα πέφτει. Πόσο κρίνει, Κυριακή πέφτει. Πέφτει η μικρή αποκριά και Άγιος Βαλεντίνος ταυτόχρονα. Ωραία, θα δώσουμε έμφαση στη μικρή αποκριά. Ωραία, εντάξει. Τι έγινε τώρα.
Να, το όνομα που προέρχεται από το λατινικό ρήμα «februer», δηλαδή «εξαγνίζω», «καθαίρω», λόγω των τελετών εξαγνισμού και καθαρμού που τελούνταν στη Ρώμη, από τις οποίες προέρχονται και οι μεταγενέστερες γιορτές γνωστές της Αποκριάς και οι εκδηλώσεις του Καρναβάλου. Τον Φεβρουάριο στην αρχαία Ρώμη γιορτάζανε πολλά πράγματα μες στο Φλεβάρι. Τα Λουπερκάλια, γιορτή της γονιμότητας. Τα φορνακάλια προς τιμή της θεότητας Φόρναξ που εφήβρε τους φούρνους για το ψήσιμο του ψωμιού και των φαγητών. Τα χαρίστια, οικογενειακή γιορτή για διασκέδαση αλλά και για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των μελών της οικογένειας. Επίσης, το αρχαίο Αττικό ημερολόγιο Φεβρουάριος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Γαμηλίωνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Ανθεστεριώνα. Το διάστημα αυτό στην Αθήνα, ακούστε τι γιορτάζανε. Γιορτάζανε τα Θεογάμια προς τιμή του Δία και της Ήρας. Δηλαδή, φαντάζεσαι να πεις ότι πάω τώρα μια γιορτή που στα Θεογάμια στις μέρες μας. Αυτοί το γιορτάζανε και προς τιμή τους. Μπράβο. Επίσης, ήταν θεστήρια προς τιμή του Διονύσιου, του Θεού του Διονύσου. Την ημέρα της γιορτής αυτής ανοιγούνται τα πιθάρια με το νέο ίνο. Ναι. Πώς έχουν μείνει από το παρελθόν. Γιατί και εμείς εδώ πίνουμε τα κρασιά στις Αποκρίες και τέτοια πράγματα. Διονυσιακές λατρείες. Γιορτές του Διονύσου, ο οποίος αναμειγνόταν με νερό για να προσφερθεί ο πρώτος και κραμμένος ίνος, δηλαδή το πρώτο κρασί. Στο λαϊκό καλεντάρι τώρα, ο Φεβρουάριος ονομάζεται κυρίως τις μικρότερες διάρκειες που έχει. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο ο Φεβρουάριος, είναι λίγο σε σχέση με τους άλλους μήνες, έχει κάποια έτσι, επίθετα, χαρακτηριστικές ονομασίες. Όπως για παράδειγμα, μικρός ή κουτσός, έτσι, κουτσοφλέβαρος ή αλλιώς γκουζούκης. Ο γκουζούκης είναι ο ατελής. Δεν τελειώνει ο Φλεβάρης. Δηλαδή, έχει πολλά προβλήματα ο Φλεβάρης, καταλαβαίνετε, φίλοι μου. Ή αλλιώς κούντουρος, ο κολοβός. Του λείπει η ουρίτσα για να το κλείσουμε. Κλαδευτής, επειδή θεωρείται ο μήνας κατάλληλος για κλάδεμα των δέντρων. Φλεβάρης, από τη συσχέτισή του με τις φλέβες, δηλαδή τα υπόγεια νερά που αναβλύζουν λόγω των πολλών βροχών. Μας το έδειξε με το που μπήκε. Και φλιάρης, δηλαδή χλιαρός μήνας. Και φυσικά γίνεται χαμός με τις παροιμίες γύρω από το Φλεβάρι. Και τι είδε λέμε, ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει και αν ξεχάσει να φλεβήσει, του γαϊδάρου την πέτσα θα μαδίσει. Και να πως έρχεται πάλι ο γάιδαρος στη συζήτησή μας. Όπου και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε γάιδαρο βρίσκουμε. Για σήμερα, μια αραβική παροιμία. Η παπαντή καλοβρεγμένη, η κοφίνα γεμισμένη. Άλλη ελληνική, ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Μα κι αν κάνει πώς κακιώσει, μες στο χιόνι θα μας χώσει. Αυτό το να μας χώσει λίγο μες στο χιόνι, το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Άλλη, ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, μη μου πείτε πάλι το είπαμε, καλοκαίρι θα μυρίσει, έχω άλλο τώρα. Μα αν τύχει και γαϊδουρίσει, Πάλι με τη γαϊδούρα. Μήπως γι' αυτό έψαχνε εκτροφή ο γαϊδουριών αυτό, γιατί είναι γιατί με το τα Φλεβάρι. Γιατί τα ασχολήθηκε πολύ με το Φλεβάρι. Προφανώς. Μες στα χιόνια θα μας κλείσει. Άλλη παροιμία. Ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει. Καλοκαίρι θα μυρίσει, Θεέ μου. Και μετά. Η μέρα της Μαρμότας κανονικά. Η εκπομπή της Μαρμότας, κυρίες και κύριοι. Μάχη φλέβες κι αν τσανίξει, ποταμούς θα ξεκινήσει. Λόγω των βροχών. Πάμε. Ο Φλεβάρης όλοι μαζί. Και αν φλεβήσει, πάλι η άνοιξη θα ανθίσει. Ο Φλεβάρης με νερό, κουτσός μπαίνει στο χορό. Ο Φλεβάρης ο κουτσός, πρώτος μπαίνει στο χορό. Με νερό, μπαίνει. Χωρίς νερό, δεν κουτσός μπαίνει. Μπαίνει πρώτος. Καταλαβαίνεις, έχει ένα προβάδισμα. Ο Φλεβάρης όταν βγαίνει, τενεκέδες το χτυπούν. Γιατί? Του Φλεβάρη το χιόνι είναι μέσα στο τηγάνι. Δηλαδή, λιώνει εύκολα. Αυτό. Κατάλαβες. Mm. Το χιόνι του Φλεβάρη βάνει στάρι στο κελάρι. Το Φλεβάρη είπαν να βρέξει και λησμόνησε να πάψει. Άσχετο. Ο Φλεβάρης κουτσοφλέβαρος και του τσαπιού ο μήνας. Φλεβάρης κουτσοφλέβαρος, μικρός και κουντουρός. Τάπα κι αυτά.
Τελείωσε. Νομίζω ότι μετά από αυτό θα πάω να γράψω κι εγώ μια δική μου συλλογή. Ναι, ποιητική και με παροιμίες. Αλλά πάρε άλλο μήνα εσύ. Γιατί ο Φλεβάρι. Το Φλεβάρι τον εξάντλησε. Έχει πολλά. Και για το Μάρτι μετά έχουν πολλά. Ναι, και για το Μάρτι. Και τον Απρίλιο. Λείπει ο Μάρτι από τη Σαρακοστή, όχι ο Μάη που είπα εγώ πριν. Μάρτι, Γδάρτη και Παλουκοκάφτη. Μάρτι και τέτοια. Λοιπόν, πάμε τώρα από το θρίλερ που παρακολουθήσατε τώρα μόλις στις οθόνες με τις παροιμίες του Φλεβάρι. Πάμε σε μια άλλη θρίλερ αστυνομική, να πούμε, περιπέτεια. Τα πάντα μυστηρίου, κοινωνική, έχει τα πάντα. Σειρά τη δέκατη εντολή. Φέτος όμως έχει κάνει λίγο την υπέρβαση του Πάνος Κοκκινόπουλος, αυτός ο εξαιρετικός σκηνοθέτης, και θίγει και ένα άλλο θέμα. Όχι ότι δεν ήταν μάλλον στα σχέδιά του, απλά προέκυψε το trafficking. Ξέρουμε τι είναι, βέβαια, να μην... αυτό τέλος πάντων. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το δεύτερο επεισόδιο αυτό. Βλέπουμε εδώ ήδη πλάνα από τα γυρίσματα. Αποκλειστικά πλάνα από τα γυρίσματα. Ναι, η Λένα Παπαλιγούρα είναι αυτή, εξαιρετική ηθοποιός που βραβεύτηκε πρόπερση, να πω, με το βραβείο ερμηνείας, θεατρικό βραβείο, από τις πιο ταλαντούχες και δεν έχει παίξει πολύ λίγα στην τηλεόραση. Εδώ είναι ο Γιάννης Στάνκογλου, δεν θυμάμαι πώς το λένε το παλικάρι. Η δέκατη εντολή. Αντίνος Αλμπάνης. 10 χρόνια πριν είχε βγει. Ναι, και είχε με το όνομα. Ήταν δύο, κόκκινος κύκλος και δέκατη εντολή. Αυτή λοιπόν, η οποία προβάλλεται ακόμα και τώρα βράδυ, ξημερώματα στην τηλεόραση του Α, σημειώνει ακόμα και επαναλήφθηση. Βεβαίως. Ούτως ή άλλως το θέμα αυτό, Λίτσα, είναι, δηλαδή, είναι πολύ ωραίο. Είναι και την ώρα που το δείχνει, είναι λίγο θρίλερ. Ναι. Σημειώνει απίστευτα. Εδώ βλέπουμε τον Πάνο Κοκκινόπουλο. Ο κύριος Κοκκινόπουλος. Ναι. Πολύ ωραία. Ο Πάνος λοιπόν Κοκκινόπουλος είναι ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος της συγκεκριμένης σειράς, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Αστυνομική κατά κύριο. Ναι, αστυνομική θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε. Ναι, εδώ βλέπουμε την Ένα Μεντή σε ένα φανταστικό επεισόδιο. Ξέρω την ιστορία. Ναι. Και τον. Νομίζω ότι είναι ο Αργύρης Ξάφης. Ναι. Για κάτι ερωτικό ανάμεσα σε μητέρα και γιο. Έτσι πολύ. Ναι, ναι. Διπόδιο. Δεν είναι ακριβώς διπόδιο. Είναι μια ιστορία που έχει απασχολήσει παλιά. Πες μου λίγο τώρα, ο κύριος Κοκκινόπουλος. Τα βρίσκει από αληθινά περιστατικά. Ναι. Όλα είναι. Και απλά αλλοιώνει την ιστορία για να μην φωτογραφίζει τόσο πολύ τους πρωταγωνιστές. Είναι όλα αυτά πραγματικά. Όλα αυτά δηλαδή τα περιστατικά δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Με τη χώρα μας ασχολείται. Με την Ελλάδα. Όλα αυτά δηλαδή ναι, που έχουμε δει έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Ναι, βεβαίως. Όπως αυτά. Το τραπεζάκι. Τις ιστορίες με τους σατανιστές, την άλλη την κυρία που είχε με τα τηγανόψωμα, με τον βιαστή που. Τον Γκούριερ. Μπράβο. Ναι. Όλες είναι ιστορίες που έχουν απασχολήσει την αστυνομία. Εδώ, συγκεκριμένο στο επεισόδιο αυτό, είναι ένας ταξιτζής ο οποίος έχει θέμα με τις ιερόδουλες, γιατί η μητέρα του έκανε το επάγγελμα. Αυτό το έχει ξανακάνει. Ξανακάνει το ίδιο επεισόδιο, δεν έχω την ενημέρωση. Όχι, είναι παλιό. Είναι παλιό το συγκεκριμένο. Δεν ήταν ταξιτζής. Αυτό κάνει, αλλάζει την ιστορία. Ναι. Το είχε κάνει και παλαιότερα όταν είχε φορτηγό αυτό. Τέλος πάντων, είχε θέμα με τις ιερόδουλες και πρωταγωνιστούσε η Θέμη Δαμπαζάκα. Πολύ ωραίο επεισόδιο. Όπου εκεί πέρα λένε την κορυφαία τάκα, επειδή αυτός είναι και λίγο κοντούλης, του λέει κάποια. Αχα, πόσο κοντός είσαι, σαν το σκαμπουδάκι, σαν το σκαμνάκι, λέει, που έχει η γιαγιά μου στην εκκλησία για να βάζει τα πόδια της. Δηλαδή. Και δεν τη φάζει αυτό. Δεν είπα. Τη φάζει. Μετά από αυτό τη φάζει, πραγματικά. Δηλαδή, πώς το σκέφτηκε. Και τώρα εμπνέεται από νέες καταστάσεις και νομίζω ότι γενικότερα. Καλά, η εγκληματικότητα της Ελλάδας, εντάξει, έχει πολύ γνωρίζει άνθηση. Έχει πράγμα. Ναι. Νομίζω από τη μία σοκάρει τρομερά, γιατί λες ότι αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας. Εμένα, εγώ νομίζω ότι το επιτυχημένο της σειράς πέρα από τα υπόλοιπα είναι καταρχάς το cast, γιατί παίρνει όλους τους κορυφαίους. Και κάνει πολύ, καλό cast με την επιλογή ηθοποιών που να μοιάζουν και λίγο στο φυσικ των χαρακτήρων που έχει μελετήσει αυτός. Και οι ερμηνείες τους. Και οι ερμηνείες τους. Και δεύτερον, πώς φτιάχνει την ιστορία έτσι ώστε να είναι. Δηλαδή, πώς φτιάχνει την πλοκή της. Εμένα μου αρέσει. Να είναι η ιστορία. Να είναι, αλλά να μην τη θυμίζει. Να λες μήπως είναι αυτή η ιστορία. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα περιστατικά έχουν απασχολήσει την αστυνομία κατά εξακολούθηση και είναι σχεδόν γνωστά. Κάποια είναι λιγότερο γνωστά. Δηλαδή παίρνει το αρχείο από εφημερίδες. Μπορώ τώρα πώς δεν πήρε και. Ίδερ, ναι, βεβαίως από εφημερίδες. Πώς δεν πήρε και δικά. Εδώ τη Κοζάνη έτσι. Έχουμε κι εμείς. Δεν είχαμε. Πώς δεν είχαμε. Δεν είχαμε με τη σιά της τα μαυτά. Ναι, πώς και δεν τον εμπνεύσανε ή μάλλον μπορεί να είναι και. Στα καινούργια επεισόδια. Ναι, αλλά μπορεί. Ευχόμαστε να είναι. Ναι. Από καθαρά καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Δεν το λέμε τώρα έτσι ότι έχουμε, είμαστε χερέκα εκεί με το τι συμβαίνει. Καριοφιλιά Καραμπέτη είναι εδώ. Με τη Λένα Παπαλιγούρα πάλι που. Άλλη μια περίεργη ιστορία πάλι που έχει να κάνει με τράφικινγκ.
και σχέση μάνας-κόρης, δηλαδή την προωθεί η μαμά της, η μητέρα της. Αυτά που είδαμε, ναι, Έλενα Παπαλιγούρα, σε εξαιρετικές ερμηνείες. Να θυμηθείτε ότι θα ασχοληθούμε πολύ με αυτήν την ηθοποιό. Να σε ρωτήσω λιγάκι. Παρακαλώ. Αποκαλύπτει στην. Λέει αυτό, να μην το ξεχάσουμε, συγχωρείς. Ναι. Λέει και από, από ποιους συγγραφείς εμπνέεται και φτιάχνει τις ιστορίες, έτσι. Είναι ο. Διαβάζει έναν Ισπανό. Θα σου πω πώς λέγεται. Θα σου πω. Ταβιτιάν. Ένας συγγραφέας. Ναι, ναι. Από εκεί μάλλον παίρνει τις ιστορίες. Είναι. Ήθελα να με ρωτήσεις. Ήθελα να ρωτήσω, ναι, αν ξέρουμε με ποιο επεισόδιο θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει, το πρώτο επεισόδιο είναι με την Ένα Μεντή και τον Αργύρη Ξάφη. Α, με το ειδικό βιβλίο. Αυτή περίπου, η ιστορία, ναι, ναι. Ναι. Το βιντεάκι το είδες του ξεκινήματος. Ναι, και θέλω να το βρούμε λιγάκι, να το δείξουμε αν γίνεται. Το τρέιλερ, το 10η εντολή έρχεται. Νομίζω ότι άλλαξε και λίγο την αισθητική του. Έγινε λίγο πιο μοντέρνο. Και πιο μοντέρνο και. Πιο σκοτεινό. Ναι, ναι, ναι. Λέει ότι δεν. Στη συνέντευξή του ότι δεν επηρεάζεται από τα CSI και όλα αυτά τα γνωστά. Γιατί οι δικές του ιστορίες έχουν να κάνουν. Είναι ιστορίες παθών. Οπότε το παίρνει πιο πολύ από την εσωτερική πλευρά των ανθρώπων. Νομίζω ότι φαίνεται πάρα πολύ αυτό. Δεν έχει να κάνει με την αστυνομική έτσι, εξέλιξη. Δεν το παίρνει, ας πούμε, για το πώς σώζεται και τέτοια. Αφήνει πολύ ζουμί στο θεατή. Πώς αισθανόταν και ο θήτης, αλλά και το θύμα. Βλέπουμε, βλέπουμε. Κοίτα, κοίτα. Δέκατη εντολή. Έρχεται στον Αλφα. Σπλάτερ. Πολύ σπλάτερ το τέτοιο. Και θυμίζει Walking Dead, θυμίζει. Εμένα μου θυμίζει Resident Evil. Πολύ έτσι ζομποφάση. Και είδαμε τα πρόσωπα που παίξανε πάρα πολύ ρόλο στην προηγούμενη σεζόν. Να πούμε τους ηθοποιούς που θα συμμετάσχουν, που είναι τα γυρισμένα τα επεισόδια. Το πρώτο επεισόδιο που είναι, λέγεται Ασφυξία, αν δεν κάνω λάθος, Νένα Μεντή και Αργύρης Ξάφης. Η παράξενη ασφυκτική σχέση μιας μάνας με το 40χρονο γιο της. Σιωπή με την Καρδιοφιλία Καραμπέτη και τη Λένα Παπαλιγούρα, η μαστροπός και το θύμα τράφικινγκ. Ήδη δηλαδή νομίζω ότι δεν θες να φύγεις από το. Έτσι. Πότε μας λέει, πότε. Ξεκινάμε 11 Φεβρουαρίου, την Τετάρτη. Α, την Τετάρτη. Στην περίοδο των αποκριών. Το Face που έχει να κάνει με το. Με τα κοινωνικά social media, με τον Γιώργο Νανούρη, εγκλήματα ναρκωτικά και ένας αδικαιολόγητος θάνατος, σιωπή, πάλι με τη Λένα Παπαλιγούλα για το trafficking, τα σκυλιά, ένα πολύ ενδιαφέρον, με τη Μαρία Καβογιάννη, τη γνωστή κωμικό που έχει δώσει ρεσιτάλ στις ερμηνείες της εδώ, υπήρχε. Την Ευγενία Δημητροπούλου, τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη, μια ιστορία ζήλιας και τρέλας, τρίο με τον Γιάννη Στάνκογλου, Γεράσιμος και Αδαρέσης, Θέμη Δαμπαζάκα. Στο δοκιμή, πένθος, το δώρο με τη Θεοδόρα Τζίμου, έχει κάνει 2 επεισόδια συγκλονιστικά. Αν θυμάσαι αυτό με την Άννα Κουρή και τη Θεοδόρα Τζίμου που ήταν κομμώτριες και σκοτώσανε αυτή την ηθοποιό. Η Ευελίνα δεν θα παίξει. Δεν νομίζω ότι τη έχει τώρα την εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι ήταν πολύ τυχαίρη στο συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν μπορώ να τη φανταστώ σε κάτι άλλο. Επειδή ασχολείται με λίγο πιο. Και το τελευταίο με την Έρση Μαλκένζου, που την είχα και καθηγήτρια. Ο Θυμός. Μια πεθερά αιτία όλων των δεινών. Πολύ ωραία. Ιδίως με το Facebook και τα social media νομίζω ότι θα έχει πολύ ζουμί. Άφησε λίγο τα πολύ έτσι τα. Ναι. Και μπήκε σε ωραία ζητήματα. Θα έχει πολύ ζουμί. Με μεγάλο ενδιαφέρον που θα τα προκλητήσουμε. Βέβαια. Αναμένουμε λοιπόν 11 Φεβρουαρίου, η 10η εντολή, νέος κύκλος επιστρέφει στις τηλεοράσεις μας. Και χθες τελείωσε το Dancing with the Stars. Τελείωσε το Dancing with the Stars για να έρθει στη θέση του το The Voice, το πολύ αναμενόμενο. Αυτό, ναι. Πήγε μια εβδομάδα μετά λοιπόν, μια και ο τελικός ήταν να γίνει την προηγούμενη Κυριακή, αλλά λόγω των εκλογών δεν μεταδόθηκε. Έτσι, 2 διαγωνισμοί. Αγωνιζόμενες, η Μορφούλα Ντόνα και η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Τι να πεις τώρα για αυτές τις δύο γυναίκες. Η Ειρήνη θεωρώ ότι είναι. Καταρχάς, ποια νίκησε, εγώ δεν το είδα. Νίκησε η Μορφούλα Ντόνα. Λογικό, επιτέλους. Ναι. Η Μορφούλα Ντόνα, η οποία στην ενόργανη γυμναστική, στη ρυθμική, ναι, Ολυμπιονίκης, γενικότερα μια πολύ σπουδαία μορφή του αθλητισμού στη χώρα μας και είμαστε πολύ περήφανοι που τη γνωρίσαμε ακόμη καλύτερα μέσα από το Dancing with the Stars. Τι να πεις τώρα για τα ανοίγματα, τι να πεις για το κορμί, τι να πεις για την ευληγησία, τι να πεις για την κίνηση, τι να πεις για τα πάντα της Μορφούλας. Τα πάντα. Για το ήθος, για τη συμπεριφορά, για το χαρακτήρα. Όπως επίσης, τι να πεις για τη σεξοβόμβα, έτσι.
Που όμως χόρευε πάρα πολύ καλά. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Δηλαδή το είχε, έτσι, το είχε. Που δεν αρκέστηκε μονάχα στην ομορφιά που διαθέτει. Στα προσόντα, τα σωματικά, τα οποία, για τα οποία έχει δουλέψει πάρα πολύ. Είχε πραγματικά μια απίστευτη παρουσία φέτος στο Dancing with the Stars και δικαιωματικά νομίζω βρέθηκε στον τελικό. Ο Λάκης Γαβαλάς για ακόμη μια φορά μας θύμισε πώς μπορούμε να επιλέξουμε στολές για το καρναβάλι, είτε θα είναι της Πάτρας, είτε της Κοζάνης, είτε της Ξάνθης. Η Κάτια Δανδουλάκη, την οποία την έπιασε και ο Φακός έτσι να νευριάζει λίγο στον αέρα, να τσιτώνει, με μια ιδιαίτερα κομψή δημιουργία. Η Κάτια Δανδουλάκη, ο άλλος του Τανχαμών, δηλαδή δεν υπάρχει. Μου μια βλέπε Δανδουλάκη. Να, ο Λάκης εδώ πέρα ντύθηκε. Μου κλέψα την ιδέα για την. Για τις... Μαύρος χείρος. Την ντύθηκε. Δείξτε μου λίγο και η Δούκης Ανομικού, η Πέρλαμπρη, μέσα σε μια στραφταλιζέ τουαλέτα. Γενικότερα πολύ ωραίες οι εμφανίσεις της Δούκησας φέτος και η Δούκησα πολύ ωραία. Και σχεδόν λίγο, έκλαψε. Και λίγο καλύτερη από τις προηγούμενες. Σχεδόν έκλαψε στο τέλος. Να το δούμε λιγάκι. Να έχω και ήχο, έχω ήχο, μπορώ. Ευχαριστώ. Θεός ο Κώστας Μαρτάκης, κούκλος. Και μέχρι εκεί όμως. Καλησπέρα σας. Ναι, εδώ είμαστε, στο μεγάλο τελικό του Dancing with the Stars. Καλώς ήρθατε. Απόψε οι πρωταγωνίστριες της βραδιάς, η Μορφούλα Ντόνα και η Ειρήνη Παπαδοπούλου, θα μονομαχήσουν χορευτικά για τον τίτλο της νικήτριας του Dancing with the Stars. Βεβαίως, οι δύο κυρίες μαζί με τους επαγγελματίες παρτενέρ τους δούλεψαν σκληρά, πολύ σκληρά, ξεπέρασαν τον εαυτό τους και απόψε διεκδικούν την κορυφή. Υποδεχτούμε τη Δούκησα Νομικού. Έτσι, κούκλα η Δούκησα, κούκλα, πάρα κούκλα. Πολύ ωραία. Έκλεισε λοιπόν την εκπομπή σχεδόν κλαίγοντας πως δεν υπάρχει αιτία για να χορεύουμε, ότι ο χορός πρέπει να είναι στη ζωή μας. Δεν ξέρουμε αν θα προβληθεί ξανά το Dancing with the Stars. Πέδος δεν πήγε τόσο καλά, ίσως γι' αυτό και η έντονη συγκίνηση της Δούκησας. Και νομίζω ότι κούρασε, δεν είναι αρκετά τόσα που είδαμε με το Dancing. Θέλει μια ανανέωση, θέλει κάτι άλλο. Μια μικρή ανανέωση την χρειάζεται. Τι άλλο μπορούμε να δούμε, πείτε μου λιγάκι, να δούμε πανηγυρισμούς της Μορφούλα, να δούμε πώς χόρεψε η Μορφούλα. Συγγνώμη. Ναι. Ωραία, να δούμε τους πανηγυρισμούς της Μορφούλας. Όταν λοιπόν η Δούκησα είπε το αποτέλεσμα και η Μορφούλα πανηγύρισε. Θα το σηκώσουμε. Εσύ πώς αισθάνεσαι, Ρίγα? Εγώ αισθάνομαι λίγο περίεργα. Θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους. Και θέλω να πω, αυτή η νίκη τη αφιερώνω σε όλους τους μαθητές μου στη Λάρισα, στο Βόλο και στα Τρίκαλα, που τους άφησα 4 μήνες πίσω. Έρχομαι πίσω! Νομίζω το αξίζατε. Λοιπόν, 14 εβδομάδες πέρασαν, το αξίζετε. Το παίρνω εδώ στα χέρια μου, είναι τόσο ωραίο. Όσο ωραίο πραγματικά, αλλά δεν είναι δικό μου. Φούλης Βαρόφσκι. Είναι δικό σας, συγχαρητήρια, ναι. Είστε μεγάλοι νικητές του Dancing with the Stars. Αυτό σας αξίζει. Νομίζω ότι ο κόσμος πια έχει σταματήσει να χαίρεται με τη χαρά. Ναι, συγγνώμη, το έπαθλο πηγαίνει σε φιλανθρωπικό, για φιλανθρωπικό σκοπό. Θα σας πω χρηματικό. Ότι χθες δείξανε και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο θα το δείξουμε και εμείς μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όσον αφορά την προσπάθεια που γίνεται για το χαμόγελο του παιδιού, με ένα κοριτσάκι που θέλει να χορέψει, να γίνει μπαλαρίνα και να χορέψει, και παρουσίασαν τη συγκεκριμένη χορογραφία στο Dancing with the Stars Live. Δεν ξέρω, όχι το κύπελλο, νομίζω ότι μένει σε αυτούς. Όχι το κύπελλο, το χρηματικό έπαθλο, λέω. Ναι, ναι. Πηγαίνει για φιλανθρωπικό σκοπό. Ναι, είναι τα μηνύματα για φιλανθρωπικό σκοπό και ότι οι συμμετέχοντες παίρνουν μόνο 1.000 ευρώ την εμφάνιση. Α, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε 2 λεπτάκια μόνο, να θέλω χρόνο, να δούμε λίγο από την εμφάνιση της Μορφούλας, η οποία την. 3 εμφανίσεις είχαν χθες. Είχαν τη μονομαχία, είχαν την πρώτη τους εμφάνιση και την δεύτερη εμφάνιση. Εμείς θα δούμε κάποια πλάνα από τη μονομαχία. Έτσι δεν είναι?
Για να δούμε. Δώστε μας και λίγο έτσι ολόκληρη τη μορφούλα να την απολαύσουμε κι εμείς που δεν προλάβουμε. Ευχαριστώ. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine. Αδιαφυσβήτητα νικήτρια. Να σου πω κάτι, δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι ο μαθητής και ποιος ο χορευτής. Δηλαδή ποιος ο δάσκαλος και ποιος ο μαθητής. Η μορφούλα... Ναι, εντάξει, ναι. Μου λένε από το κοντρόλ ότι ήταν κοντά λόγω της ενόργανης ρυθμικής γυμναστικής ναι. Όσον αφορά τον την ελεύθερο... Και ναι, και την τεχνική και τον ελεύθερο χορό και ότι βρίσκεται μέσα στο ρυθμό. Εντάξει, ήταν απίστευτη. Και να δούμε και λίγο Ειρήνη Παπαδοπούλου και θέλετε να πάμε σε διαφημίσεις σύντομα και να επιστρέψουμε για την ολοκλήρωση της εκπομπούλας μας. Την Ειρήνη Παπαδοπούλου δεν θα τη δούμε στο ίδιο τραγούδι. Επίσης, να πω ότι τα τραγούδια χθες που επιλέχθηκα ήταν... Επιτέλους ακούστηκαν ιδιαίτερα τραγούδια γιατί τα υπόλοιπα έχω την εντύπωση ναι. Ότι ήταν λίγο σαν να τα έχουμε χιλιακουσμένα. Έτσι. Χόρεψανε πολλοί από τους παλιούς συμμετέχοντες, ο Ισαΐας Ματιάμπα. Ματιάμπα. Α, είναι η μονομαχία, είναι το ίδιο. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine. Ήταν αθλήτρια και η Παπαδοπούλου. Έλουρο σου λέω. Δεν υπάρχουν. Πρέπει να ήταν σε άλλο άθλημα. Πρέπει να έχει κάνει πολύ γυμναστική. Κάνει πάρα πολύ γυμναστική. Και έκανε και στο παρελθόν γιατί είναι, φαίνεται πολύ. Είναι απίστευτη. Πάντως υποκριτικά ήταν πάρα πολύ καλή. Από τους ωραιότερους θεωρώ τελικώς όσον αφορά τις χορογραφίες που έχουμε δει ποτέ. Ανατριχιαστικό το τραγούδι. Εύχομαι οι δύο κυρίες που παρακολουθήσαμε, επειδή πραγματικά μας εντυπωσιάζει πάρα πολύ η ομορφιά. Το ταλέντο τους, να έχουν το ίδιο όμορφο και ταλαντούχο χαρακτήρα και συμπεριφορά και να τις χαίρονται οι άνθρωποι που τις έχουν. Πραγματικά, μπράβο και στις δύο. Μπράβο λοιπόν να πούμε και στο αγαπημένο μου Control που κάνει υπομονή τόση ώρα και θα με πάει τώρα σε διαφημίσεις. Εσείς συνεχίσετε να τηλεφωνείτε στο 24610-32233 για τη σκληρώση. Δεν πειράζει, μην μου τη βγάζετε τη τηλέζα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο να δώσουμε τη 7η προβολή για σήμερα και να ολοκληρώσουμε την εκπομπούλα μας με την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Κότσιρας στην κάμερα του Σαλόνικα Βίντεο και στο Χρήστο Γιασκουλίδη. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε σε πολύ λίγο τα υπόλοιπα.
Εδώ και 25 χρόνια συνεχίζουμε να λειτουργούμε με την ίδια συνέπεια και επιτυχία στον χώρο. Συμπυκνωτές, βοηθήματα καθημερινής φροντίδας σε κρεβάτια, αεροστρώματα, βοηθήματα μπάνιου, βαδιστικά, αναπηρικά μαξίδια, τουαλέτες μεταφοράς, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα και σειρά προϊόντων για την άνεση του ασθενούς στον χώρο σας. Κάλτσες, καλσόν φλεβίτιδας, αθλιατρικά είδη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη σειρά προϊόντων, ειδικών στιθόδεσμων και πρόσθετων μαστεκτομής με ποικιλία σχεδίων και μεγεθών για άνετη, σωστή εφαρμογή και ισορροπία. Ορθοπαιδική, γιατί δικαιούστε την καλύτερη φροντίδα και χαιρόμαστε να σας την προσφέρουμε. Παύλου Μελά 7, στην Κοζάνη. Η απάντηση στο χειμώνα και φέτος είναι Καμινό Design. Ασυναγώνιστα συστήματα θέρμανσης από τον κορυφαίο κατασκευαστή στην Ελλάδα. Με εμπειρία 35 και πλέον χρόνων στον χώρο της παραγωγής καινοτόμων ειδών θέρμανσης, η Καμινό Design προσφέρει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων κατάλληλα για ατομική θέρμανση καθώς και για θέρμανση μεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων. Πρωτοποριακός σχεδιασμός. Εξελιγμένες τεχνικές παραγωγής γερμανικών προδιαγραφών. Πιστοποιημένα προϊόντα σε ασυναγώνιστες τιμές. Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένα συστήματα θέρμανσης στερεών καυσίμων βιομάζας, λέβητες θέρμανσης μεγάλων κτηρίων, βιομηχανικούς λέβητες θερμού νερού, συστήματα εξοικονόμησης και ανάκτησης ενέργειας, λέβητες πέλετ και λέβητες ξύλου, ενεργειακές εστίες, σόμπες πέλετ και ξύλου, αερόθερμες και συνδεόμενες με την εγκατάσταση καλοριφέρ. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την πολύ οικονομική θέρμανση με wood chips και αγκροπέλετς. Καμινό Design, η απάντηση στο χειμώνα. Τέντο Κατασκευαστική Αφή Παπαντονίου. Εδώ και 45 χρόνια στο χώρο δραστηριοποιούμαστε στην παραγωγή, κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Επιλέξτε μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελληνικών και ευρωπαϊκών προϊόντων υφάσματα και συστήματα εξαιρετικής ποιότητας που αντέχουν στο χρόνο. Τέντες βεραντών, καταστημάτων, αντιανεμικές ζελατίνες, έπιπλα κήπου, μουσαμάδες, στόρια, στέγαστρα πάρκινγκ, ψηφιακές εκτυπώσεις και όλους τους τύπους μοτέρ και αυτοματισμών. Τέντο Κατασκευαστική Αφή Παπαντονίου. Diamond Center Γιώργος Νιούμπλιας. Το κατάστημα που σας προσφέρει μοναδικές επιλογές κοσμημάτων στις καλύτερες τιμές. Πολύτιμη λίθη, αξεπέραστης ποιότητας μπριγιάν, διαμάντια, λευκόχρυσος και πλατίνα σε τιμές απίστευτα χαμηλές. Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και φέρνουμε για εσάς στην καλύτερη ποιότητα και τις πιο χαμηλές τιμές μια μεγάλη ποικιλία σε μονόπετρα και σταυρούς. Diamond Center Γιώργος Νιόμπλιας και για τον γάμο, την βάπτιση, τον αραβόνα. Σε εμάς μόνο θα βρείτε βέρες τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και τις επόμενες βέρες Browning. Diamond Center Γιώργος Νιόμπλιας. Θα μας βρείτε Μεγάλου Αλεξάνδρου 5 στην Κοζάνη, Πλατεία Ελευθερίας 2 στην Κοζάνη και Μεγάλου Αλεξάνδρου 24 στη Σιάτιστα. Τέλος η ταλαιπωρία έβρεση στάθμευσης του αυτοκινήτου σας στο κέντρο της Πτολεμαΐδας. Πάρκινγκ Νικολάου Λαζαρίδη. Δώστε τώρα στο αυτοκίνητό σας την προσοχή που το αξίζει. Σταθμεύστε με ασφάλεια και οικονομία στο μοναδικό φυλασσόμενο πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Σας παρέχουμε πυρασφάλεια, πυρανύχνευση, καθώς και τελευταίες τεχνολογίες πυροκουρτίνες με εξόδους κινδύνου σε όλο το τετράγωνο. Τώρα παρκάρετε το αυτοκίνητό σας καθημερινά μόνο με 3 ευρώ όλο το 24ωρο. Μηνιαία στάθμευση μόνο 60 ευρώ. Πάρκινγκ Νικολάου Λαζαρίδη. Εδώ παρκάρεις ξέγνιαστα. Αυτό θα πει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Συντομότατο. Ίσα-ίσα να σηκωθείς να πας κουζίνα, να πιεις ένα νεράκι και να γυρίσεις. Λοιπόν, σήμερα δεν θα δούμε τελικά την συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Κότσιρας στο Χρήστο Γιασκουλή, γιατί θέλω να τη συζητήσουμε πάρα πολύ εδώ με τον Γιώργο. Θα τη δούμε αύριο. Μανώλης Λιθάκης, Γιάννης Κότσιρας στην Θεσσαλονίκη, σε μουσική σκηνή, εμφανίζονται. Μιλήσανε για όλα. Μιλήσανε για τους νέους ανθρώπους που φεύγουν, για την πολιτική σκηνή της χώρας που έχει αλλάξει. Ευχαριστώ, Γιάννη.
για τους νέους καλλιτέχνες, για πάρα πολλά πράγματα. Ο Γιάννης Κότσιρας συμμετέχει και μια συναυλία, σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Ναι. Μαζί με την Αλεξίου, τον Ταλάρα και τη Βιτάλη. Α, πίστευτη. Γιατί είμαστε πολύ άτυχοι που τη χάνουμε. Απίστευτη συναυλία. Αυτές τις μέρες, δεν ξέρω τώρα πια, μια από αυτές τις μέρες. Απίστευτη συναυλία. Μάλιστα, λοιπόν, τι θέλω τώρα. Θέλω να δούμε, ναι. Όχι, να δώσουμε πρώτα τα ονόματα. Να δώσουμε πρώτα τα ονόματα και να δώσουμε στην κυρία παρανόμου Άννα τη 7D πρόσκληση για το 7D live cinema της περιοχής μας. Ερχόσαστε λοιπόν, παίρνετε την πρόσκλησή σας και πηγαίνετε και βλέπετε την υπέροχη προβολή. Είναι μία δωρεάν πρόσκληση. Και αφού δεν θα δείξουμε Γιάννη Κότσιρα, κλείνω εγώ και τα χαρτιά μου εδώ πέρα, τα τευτέρια μου, και ανανεώνω το ραντεβού μου φυσικά και με εσάς και με τον Γιώργο αύριο. Πάμε να δούμε πάλι, μαγικά τώρα, έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον στο εξωτερικό να υπάρχουν πολλοί... Ταχυδακτυλουργία. Γενικώς, ταλέντα του δρόμου. Ναι, ναι. Από μουσικά ταλέντα. Street artist. Street artist, μπράβο. Αυτό έψαχνα να βρω. Και αυτό είναι αυτό που αντιπροσωπεύει στον συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος έχει μια μαγική πραγματικά σφαίρα. Ή μάλλον μια απλή σφαίρα που της κάνει τα δικά του μαγικά, ή μια μαγική σφαίρα που της φέρεται αναλόγως. Με αυτό το βιντεάκι θα σας αφήσουμε και θα ευχηθούμε λοιπόν και εσείς να καταφέρετε να πιάσετε στα χέρια σας όλα αυτά που επιθυμείτε και με μαγικό τρόπο να τα κάνετε για πάντα δικά σας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλους εσάς που για ακόμη μια μέρα, για ακόμη ένα απόγευμα επιλέξετε το like για την διασκέδαση σας. Ραντεβού αύριο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα φιλιά μας, να είστε όλοι καλά.